Γεια σας! Για όσους δεν με παρακολουθούν στο Instagram και βλέπουν μόνο το κανάλι μου, πρώτον θα σας έχω εδώ πέρα το Instagram μου. Τα πάτε. Βλέπετε πως έκανα ένα μικρό διάλειμμα, το οποίο ψιλοσυνεχίζει. Είχαμε μερικά προβλήματα με το σπίτι μου λόγω της πυρκαγιάς. Ευτυχώς μόνο το σπίτι κάηκε και όπως καταλαβαίνετε είμαι σε ένα τρέξιμο. Όσο ήμουν σε αυτό το τρέξιμο, είχα αυτά τα μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά λοιπόν, μπορείτε να καταλάβετε τι έχουν μαζέψει μέσα, δηλαδή πλέον το κρίνω αναγκαίο να τα καταστρέψω. Και θα σας πω γιατί. Αυτά μπορείς να τα κρατήσεις μέχρι και 2 μήνες, 3, κάποιοι τα κρατάνε. Με μένα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτον, τα μαλλιά τα δικά μου μακραίνουν απελπιστικά γρήγορα. Δηλαδή πιστεύω πως αυτό κάπου οφείλεται, πρέπει να το ψάξω. Ενώ το νοσοποιητικό μου σύστημα είναι για τα σκουπίδια, τα μαλλιά μου και τα νύχια μου μακραίνουν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουν μακραίνει 3 δάχτυλα, σχεδόν 4. Θέμα νούμερο 2 είναι πως παρόλο που τα περιποιούμε και τα καθαρίζω όπως πρέπει, καταλαβαίνετε πως μέσα σε αποκάπνα, μπάζα, σκόνη, Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι άλλο. Λογικά έχουν μαζέψει πράγμα μέσα. Δεν γίνεται. Οπότε σήμερα θα τα καταστρέψουμε μαζί. Και αύριο θα πάω να τα ξαναφτιάξω. Με άλλο σχέδιο. Είναι πάρα πολύ μακριά. Ήτανε και πριν. Τώρα έχουν μακρύνει άλλα 3-4 δάχτυλα. Και πριν με ρωτήσετε πού τα έκανα, πώς τα έκανα και τα σχετικά, να ξέρετε. Εμένα μου τα έκανα μια γνωστή. Βγάλε άκρη. Αλλά αν ψάξετε στο ίντερνετ κοτσιδάκια, κέντρο κτλ, ειδικά στην Πατησίων, έχει άπειρα. Θα βρείτε και θα τα κάνετε. Λοιπόν, το μήκος δεν είναι δικό μου, όλο το ξέρετε. Αλλά επειδή δεν ξέρω που σταματάει το δικό μου, θα ανοίξω ένα από την αρχή, έτσι ώστε τα υπόλοιπα απλά να τα κόψω από ένα σημείο και μετά. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Το εξτρά μαλλί, να ξέρετε, είναι ψεύτικο. Χριστός και Παναγία. Όλο αυτό ήταν ψεύτικο. Και ήταν πάνω σε αυτό το δικό μου, το οποίο έχει γίνει έτσι. Να κόψω κάπου εδώ και αυτός βοηθός. Εμένα μου βάλανε 2 πακέτα μαλλιά. Γιατί έχω πολύ λίγα μαλλιά. Και τα χρόνια περνάνε. Καλά, μέσα στα μαλλιά μου θα βρω ακόμα και αμίαντο. Ναι. Μαρέ. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, γυρνάω ένα βίντεο. Γιατί, τι θες? Θέλω να πάει κάποιος να μου παίξει εδώ που είμαι, δεν έχει προπό, να μου παίξει ένα τζόκερ. Και συνεχίζουμε. Στην τύχη κόβω. Ελπίζω για το καλύτερο. Ελπίζω να μην κόβω και δικά μου μαλλιά μαζί. Να πω τώρα κάτι άσχετο. Έχω γυρίσει ένα βίντεο. Ήτανε με αυτά τα μαλλιά. Θα σας το ανεβάσω να το δείτε. Το είχα γυρίσει πριν γίνουν όλα αυτά τα ωραία που γίνανε και περνάμε τέλεια. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να ανεβάζω συνέχεια βίντεο και να φτιάχνω βίντεο, γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά και λίγο ψυχολογικά μάλλον χρειάζομαι το χρόνο μου, αλλά μου έρχονται κάτι αναλαμπές και λέω αυτό θα ήθελα να το κάνω βίντεο και έτσι ξεχνιέμαι κι εγώ λίγο. Μισό λεπτό, να κάνω ένα disclaimer. Δεν θεωρώ αυτό το βίντεο ένα ποιοτικό αντιπροσωπευτικό βίντεο του καναλιού, αλλά νομίζω πως καταστρέφοντας μαζί μαλλιά ερχόμαστε πιο κοντά. Πάντως, όποιος θέλει να του καταστρέψω μαλλιά με οποιοδήποτε τρόπο, το κάνω. Πόσο sad είναι αυτό τώρα, δηλαδή sad excuse of hair. Αυτά
Βγήκαν από εδώ. Χτενίζονται. Α, μια χαρά, καλέ. Α, μια χαρά, γίνονται άφρο. Τα δικά μου τα μαλλιά και σε πάρα πολλούς άλλους που έχουν πιο ανοιχτόχρωμη τρίχα, στον ήλιο ανοίγουνε. Δηλαδή, το χειμώνα είναι άλλο χρώμα από ότι είναι το καλοκαίρι. Τώρα, δεν τα έχω πολύ αφήσει εγώ στον ήλιο. Βάζω και συνέχεια αντιλιακά για να μην χαλάει τρίχα. Αλλά όλοι μου λένε συνέχεια έβαψε τα μαλλιά σου, έβαψε τα μαλλιά σου, επειδή είναι διαφορετικό χρώμα όταν είναι καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει όταν είναι πιο σκούρο. Πιο σκούρο το μαλλί, πιο σκούρα η απόχρωση. Σημείωση, σκούρα-σκούρη, ισχύουν και τα δύο. Πρέπει ο μπαμπινιώτης επιτέλους να αποφασίσει για να καταλήξω κι εγώ κάπου. Σχετικά με την πυρκαγιά λοιπόν, επειδή λογικά θα με ρωτήσετε, το ανέφερα. Επόμενο είναι να ρωτήσετε, το δικό μου σπίτι κάηκε, ήταν το πατρικό μου, εγώ δεν μένω στο πατρικό μου. Δεν ήταν όπως σας είπα κάποιος εκεί πέρα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς μέσα στο σπίτι. Ήταν όλοι εκεί πέρα όμως. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, λέω καθώς λύνω τα κοτσιδάκια. Τέλος πάντων, δεν θα το κάνω πολιτικό το βίντεο, πολιτικό, κοινωνικό και όλα αυτά, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που βοηθήσατε μέσω Instagram. Πραγματικά και η μικρότερη βοήθεια ήταν ανάσα. Θα ήθελα να σας θυμίσω σε αυτό το κομμάτι να πατήσετε εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι, γιατί παιδιά που θα ξαναβρείτε τέτοιο περιεχόμενο, τρελή κοκκινομάλα ή νικοτσιδάκια. Θα ήθελα να μάθω αν και εσάς μακραίνουν έτσι τα μαλλιά σας ανεξέλεγκτα, λες και έχουν τάσεις φυγής από το κρανίο σας. Για πείτε μου κάτω στα σχόλια. Και επειδή με ρωτάτε τιμές, από ό,τι είδα εγώ που το ψάξα, είναι γύρω στα 30 με 50. Το λοιπόν, όλα αυτά φύγανε, σύν αυτά που δεν τα έχω ανοίξει καν. Λοιπόν, εδώ πέρα που βλέπετε να είναι πιο πατικωμένα, είναι όσο έχουν μακρύνει, αφού τα έκανα. Πώς είμαι? Σαν ανώμαλος μπανιστιβής είσαι! Τι δεν μου πάνε? Είναι καλοκαίρι του 1982. Αυτά είναι που έκοψα. Έλα να τα πιάσουμε όλα μαζί. Να τα, το γεμίζουνε το πλάνο. Επειδή τα μαλλιά ήταν σε κοτσιδάκια, δεν μπορείτε να με πάρετε σοβαρά έτσι όταν μιλάω, το ξέρω. Επειδή τα μαλλιά ήταν σε κοτσιδάκια για περίπου 3 εβδομάδες, εννοείται πως δεν έχανα καμία τρίχα κάθε μέρα. Και κάθε μέρα χάνουμε εννοείται κάποιες τρίχες. Άρα τώρα φύγανε μαζεμένες. Δεν ήταν πολλές, αλλά τώρα πρέπει να τους κάνω ένα εντατικό. Κάτι πάρα πολύ δυνατό και θα σας πω τι θα κάνουμε. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα να πάω να παίξω αυτό το Joker πια του μπαμπά μου. Δεν θα σας αφήσω χωρίς tip, εννοείται πως έχουμε tip. Θα τα πλύνω πάρα πολύ καλά. Αυτό μου είχε λείψει, το να τα πλύνεις καλά έτσι ωραία. Χρησιμοποιώ από Palmer's το Coconut Oil Formula, το οποίο το πήρα από την Αγγλία. Και δυστυχώς το πήρα από την Αγγλία και δεν είναι εύκολο να το βρούμε Ελλάδα. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό σαμπουάν για κατεστραμμένα μαλλιά που έχει λάδι καρύδας και μυρίζει καρύδα. Τι βασική δουλειά όμως την κάνει αυτό το λαδάκι, το οποίο είναι όνομα και πράγμα. Λέγεται Rescue Hair Oil, είναι από την Απιβίτα και είναι λάδι θρέψης και επανόρθωσης για τα μαλλιά με αργάν και ελιά. 99% φυσικά συστατικά. Λοιπόν, αυτό θα το βάλω σαν μάσκα πριν λουστώ για 30 λεπτά. Εδώ πέρα λέει 10 με 30 λεπτά. Μεταξύ μας τώρα, ποιος το αφήνει τόσο λίγο? Εντάξει, θα κάνω μία μάσκα αρκετή ώρα και μετά θα λουστώ καλά. Και θα τα αφήσω να στεγνώσουν μόνα τους. Δεν θα βάλω καθόλου θερμότητα
Τίποτα, θα τα αφήσω, μπορεί να βάλω στις ακρούλες λίγο από αυτό το λατάκι. Άμα έχετε κάνει κάτι τρελό, κάτι που έχει ταλαιπωρήσει τα μαλλιά σας, ακόμα και ηλιοθεραπεία, πρέπει να βάζετε πολύ καλή μάσκα, κάτι που να είναι rescue, πραγματικά rescue. Λοιπόν, σταματάω γιατί και κανείς δεν μπορεί να με πάρει στα σοβαρά με αυτά τα μαλλιά. Instagram, έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, θα σας το έχω από κάτω και θα δείτε και τι καινούργια μαλλιά έκανα. Από μένα και όλα μου τα μαλλιά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!